Τώρα εκεί έχει λεωφορείο. Πάω να πάρω το λεωφορείο, να πάω κεντρικά, να δω τι θα κάνω. Ο κόσμος εξυπηρετικός είναι, δηλαδή με το που ζήτησα πώς πάω, πληροφορίες με βοήθησαν αμέσως. Αλλά υπάρχουν και οι τύποι που θέλουν να σε κλέψουν και λοιπά. Ήταν μια τύπησα, μου ζήτησε λεφτά. Και εννοείται ότι της είπα όχι. Ο καιρός είναι τέλειος για χειμώνα, δεν έχει καθόλου κρύο. Έβρεξε πριν καμία ώρα, τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Αγόρασα αυτό. Έδωσα 8 το δικό του στο νόμισμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και πήρα ρέστα 2 νομίσματα μικρά. Καλά είναι. Μόνο εδώ είναι κεντρική πλατεία. Παίζει μουσική, χριστουγεννιάτικα. Εμείς θα πάμε πιο κάτω κεντρικά, να δω λίγο κάτι μαγαζιά που θέλω. Γενικά οργανωμένα είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Καλά τα έχουν. Γενικά δεν ξέρω τι φάση γίνεται με τα λεφτά. Πήρα αυτό. Έδωσα 20 και πήρα 6. Ξέρω, καλή ιδέα ίσως είναι να μην συνεχίζω να αγοράζω πράγματα. Που έχω βγει τα λεφτά. Επιτέλους, μετά από 3 ώρες είμαι κέντρο. Γενικά σαν πόλη έχει πολλά μέρη να δεις. Απλά εγώ τώρα δεν έχω χρόνο. Νόμιζα ότι είχα χρόνο, δεν έχω χρόνο. Ένα κακό πράγμα που έχει είναι ότι δεν έχουν ευρώ και πρέπει να χαλάς συνέχεια λεφτά για να μπορείς να τα δίνεις δεξιά και αριστερά. Και οι αλήθειες είναι ότι φεύγουν γρήγορα έτσι. Κάτσε να γίνουμε λίγο μπλέτσες από τα Little. Εδώ πέρα έχει μια πλατεία. Και εδώ είναι ένα άγαλμα. Εδώ είναι το άγαλμα. Γεια! Εντάξει, φτάνει τώρα τόσο που ξεφτυλιστήκαμε. Λοιπόν, εδώ ευθεία μπροστά έχει ένα καφέ, Μαντώνης. Θα δοκιμάσω να πληρώσω με κάρτα. Λες να μου τα φάνε. Πάρουμε ένα καφεδάκι, σωστό. Όχι όπως το προηγούμενο. Τύπησα αυτή ήταν λίγο ξινή, οπότε την άφησα και τύψη. Με το που την άφησα τα tips, χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα στο τεστ και σιγά σιγά να φύγουμε για αεροδρόμιο. Έχει αρκετό περπάτημα. Καλά, οι τύποι δεν ξέρουν να κάνουν καφέ καθόλου. Σαν αφρός ξυρίσματος είναι. Λοιπόν, έχω φτάσει στο αεροδρόμιο. Είναι 4:20. 5 η ώρα κλείνει η πύλη, οπότε μια χαρά το πρόλαβα ίσα ίσα. Εδώ. Επίσης γνώρισα 2 παιδιά, με βοήθησαν πάρα πολύ, η Πέντρα και ο Στεφάν. Με βοήθησαν να πάρω το λεωφορείο, να έρθω, να κόψω εισιτήριο. Το εισιτήριο ήταν φθηνό αυτή τη φορά. Γενικά παρατήρησα ότι ειδικά ο νέος ο κόσμος θέλει να σε βοηθήσει. Είναι πολύ ευγενική και κατατοπιστική. Οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν καταλαβαίνουν τόσο καλά τα αγγλικά, αλλά πραγματικά μπράβο στα παιδιά, τους ευχαριστώ πολύ. Χωρίς αυτούς τώρα ακόμα θα τριγυρνούσε στο κέντρο. Δεν με είδες, φίλε. Just arrived. Εδώ είναι ο Ανδρώνης. Γιώργος Λαζαρίδης. Εδώ είναι το αμάξι. Και εμείς είμαστε εδώ. Τώρα περιμένουμε να πάρουμε λεωφορείο. Κοίτα. Ωραίο. Hello, we are here. Τώρα προσπαθεί να κανονίσει για το αμάξι. Okay, αλλά και οι δύο έχουμε χρεωστική κάρτα που γίνεται μόνο με πιστωτική. Οπότε δύσκολο. 2 GPS έχουμε, γιατί το ένα δείχνει τι θέλει. Αλλά τώρα κάποια στιγμή θα στρίψει αριστερά, αλλά πιο κάτω. Κόκκινο. Πού ρε, το έκαψα. Τρελαθώ ρε. Πρέπει να πάρουμε αμάξι.
Θα σκοτώσουμε. Δεξιά, ε. Πρόσχε, κόκκινο. Πράσινο για δεξιά. Δεξιά, πάμε. Ότι 7 με 7. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί μπορείς να το αφήσεις, αλλά μετά τις 7 το πρωί πρέπει να το πάρουμε. Αυτό είναι το αμαξάκι. Εδώ έχει ένα hostel, εμείς θα πάμε πιο πίσω. Κάπου εκεί μέσα δεξιά είναι το hostel. Για, από πού είναι αυτό το ντουκάνικο? Το κρουασάν. Κρουασάν σοκολάτας από τα Lidl της Βουλγαρίας. Lidl της Βουλγαρίας. Σε πάει αίμα αυτό, να ξέρεις. Όταν σταματήσαμε εδώ, έχει ένα σούπερ μάρκετ να πάρει ο δρόμος κάτι πράγματα που θέλει. Πήραμε καφέ και 218 χιλιόμετρα, περίπου ένα διωράκι, μπορεί και τριωράκι περίπου. Κατά τις 10 η ώρα περίπου θα είμαστε εκεί. Τώρα είναι 8 παρατέταρτο, κατά τις 10 και μισή θα είμαστε εκεί. Ωραίο, ε. ST-Line είναι αυτό. Έλα να πεις αναγκιά. Χάρτια βαθιά τα πνοή. Όπα. Για πες λίγο πια που πάμε. Galway. Galway. Πόσα χιλιόμετρα. Καλά. Τόσο ήλιο. Ποια λίμνη είναι αυτή? Καλύτερη θέα, την καλύτερη θέα έχουν αυτοί εδώ. Για πες που, ποια είναι η σκέψη σου για το ταξίδι, πώς σου φαίνεται ο δρόμος μέχρι στιγμής? Τέλεια, τέλεια, πολύ ωραία. Το αυτοκίνητο, πολύ καλό καιρό, καιρός. Το Max 5-1. Πάμε Cliffs of Moher. Μια μικρή στάση για Προμήθειες. Ναι, κάτω λίγο να πάω λίγο πιο μπροστά. Με το cheesecake 30 ευρώ καλά είναι. Ναι. Πάμε εκεί πάνω. Σπιτάκι. Θυμίζει λίγο έτσι, ναι, σαν και διαστημό, το Star Wars.
η ζάντα είναι κανονική, μία, δεν έχει το παραμικρό. Όλα σου γαμίσου. Και εδώ πέρα η ζάντα είναι 3D. Δες εδώ πως έχει. Λες και έβγαλα το σκαλπέτο, πως λέγεται αυτό, και έξισα να πούμε. Δες πως έγινε. Bro. Black sugar. Ποιο sugar? Black sugar. Εντάξει, βρήκαμε μέρος για το αμάξι, λέμε μια χαρά. Θα βάλουμε το αμάξι εδώ. Lidl είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει χώρος, υπάρχει πάρκι. Και όντως υπάρχει πάρκι. Αλλά πριν από λίγο το πετύχαμε αυτό. Με λίγα λόγια θα πάρουν το αμάξι πίσω. Άρα στην υγειά μας, μπρο. Έλα, μπρο. Άρα στην υγειά μας. Cheers, cheers. Καλή. Α. Βγάλε το χώρο εδώ, το hosting, έτσι. Γεια, πες, πώς ήταν η εμπειρία σου μέχρι τώρα? Πολύ ωραία, τι σου άρεσε πιο πολύ? Όλα, όλα. Η γκρεμή, clips of water. Λοιπόν, εδώ είναι... Εδώ πάρα δεν αναφηθήκαμε. Έχει άτομα επάνω. Με τέτοιο κρύο. Λοιπόν, πάμε. Λάζω, κοίτα. Θα κάνουμε χρόνο, χρονομέτρηση. Θα είναι κάτι καλά. Πες ότι θα χάσεις. Ο καιρός είναι πολύ καλός, έχει βγάλει ήλιο. Θα πάω κάτι να φάω στα γρήγορα για πρωινό. Ένα καφέ στο δρόμο και πρώτη επιλογή είναι ή το μουσείο Κίνες ή το μουσείο με τα κέρδινα μειώματα. Γενικά το αυτοκίνητο το έβαλα σε πάρα πολύ καλή θέση. Δεν το περίμενα να το βρω. Οπότε είμαστε καλυμμένοι με το αμάξι. Εντάξει, τύποι είναι σε άλλο level. Έχουν απόλυτη ησυχία, ενώ μεταξύ είμαστε μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο. Φουλ ησυχία, λιπνούλες, ποταμάκια, όλα τα μαγαζιά στα πόδια σου. Τώρα ήρθα στο Mala Ride. Είναι παραλιακά βόρειο-ανατολικά από το Δουβλίνο. Να φάω κάτι στα γρήγορα και να επιστρέψω στο αμάξι. Εδώ πέρα πάνω παίζουν ποδόσφαιρο, κάτι, κρίκετ,